Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Σπουδαίο το φιλικό της Δευτέρας ανάμεσα στους βετεράνους του Άρη και της Λάρισας στις 3 ώρα το μεσημέρι. Μάλιστα με εκλεκτές παρουσίες αλλά με ένα πολύ μεγάλο σκοπό. Όλα τα έσοδα θα πάνε ως γνωστόν στον Νίκο Κυσερίδη που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ένας από τους παίκτες που θα τιμήσει με την παρουσία του και τον Νίκο Κυσερίδη αλλά και αυτή την εκδήλωση είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής και των δύο ομάδων και του Άρη και της Λάρισας. Μάλιστα θα βραβευθεί και στο περιθώριο της αναμέτρησης ο Κώστας Νεμπεγλέρας. Με χαρά θα τον καλησπερίσουμε εδώ από τον Λίμπερο και τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Θα έλεγα είμαι χαρούμενος που μετά από πολύ καιρό μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας. Και ειδικά μετά από θα έλεγα αρκετά χρόνια να έρθω στη Θεσσαλονίκη για να αγωνιστώ έστω και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Από τότε που έφυγες έτσι από το κλέαν της Βικελίδης σπανίως σε βλέπουμε, έτσι δεν είναι, δεν ξέρω το έχεις. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν έχω έρθει, γιατί νομίζω ότι και ακόμη αγωνίζομαι, αλλά και οι υποχρεώσεις θα έλεγα είναι αρκετές, είναι πολλές και δεν το επιτρέπει ο χρόνος. Με Κώστα πόσο έχει γράψει το Χοντέρ τώρα, γιατί παίζεις ακόμη, για όσους δεν το γνωρίζουν συνεχίζεις και παίζεις ακόμη ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Θα έλεγα τώρα ότι θα έλεγα σε πιο χαμηλό επίπεδο, σε ρυθμικό επίπεδο, αλλά δεν πάβει να είναι μια υποχρέωση για μένα που είναι και αυτή σοβαρή, γιατί όταν αγωνίζεις για να κερδίσεις και εγώ με αυτό είμαι λίγο άρρωστος. Και νομίζω ότι θέλω να το κάνουμε τον καλύτερο τρόπο. Είσαι στον Αχιλέα Φαρσάλων τώρα για όσους δεν το γνωρίζουν. Και... Ναι, είναι σε μια ομάδα τοπική η οποία έχει στόχο τον πρωταθλητισμό. Και εντάξει, εγώ όταν υπάρχει κάποιος στόχος νομίζω ότι είναι δύσκολος, χρειάζεται προσπάθεια, παιχνιότητα. Ναι. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και εδώ που είμαι τώρα. Έχεις βάλει κάποιο όριο ότι ίσως φέτος είναι τελευταία μου χρονιά ή δεν το σκέφτεσαι, θες μόλις τελειώνει κάθε χρονιά να αποφασίζεις? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που κοιτάω είναι το τώρα και όχι το αύριο. Νομίζω ότι όσο θα είμαι υγιής, θα νιώθω ότι μπορώ να παίξω, θα παίζω. Γιατί σας είπα ότι θα έλεγα ότι αυτό για μένα είναι αρρώστια. Μπορώ για μένα είναι αρρώστια και όσο πλησιάζουν τα χρόνια να απομακρυνθώ από αυτό... Κάνει δύσκολη την απόφαση. Είναι κάτι δύσκολο, ναι. Θα συνεχίσεις μέσα στο ποδόσφαιρο, πώς το σκέφτεσαι? Είσαι διατεθειμένος να έχεις ενασχόληση ή θα ρίξεις μαύρη πέτρα που λέμε πίσω σου? Όχι, όχι. Νομίζω ότι όταν αγωνίζεις τόσα χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο, νομίζω ότι είναι δύσκολο να απομακρυνθείς τελείως. Σίγουρα δεν έχω σκεφτεί ακριβώς το τι είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα θα θέλω να είμαι κοντά σε αυτά τα βρώμενα. Με τι συναισθήματα επιστρέφεις Κώστα στο Κλεάνθος Βικελίδης έτσι μετά από αρκετά χρόνια, έστω και γι' αυτό το εντάξει, ένα φιλικό παιχνίδι? Σίγουρα είναι ένα φιλικό που για μας αυτό που θα κάνουμε είναι ότι πιο λιγότερο θα λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή αποδεχτήκαμε να είμαστε εκεί με χαρά. Σίγουρα ο Νίκος και ειδικά για μένα, γιατί παίξαμε και για όσο το γνωρίζουν και συμπαίκτες πριν πολλά χρόνια στον Πανιλιακό. Στον Πανιλιακό βέβαια. Ναι, για δύο χρόνια. Σίγουρα περνάει δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι μέσα από τη μάχη την οποία δίνει θα βγει δυνατός, γιατί έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια να παλεύει και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα βγει νικητής. Μακάρι όλοι αυτό ευχόμαστε. Οι δύο ομάδες με τις οποίες έχεις συνδέσει φυσικά την καριέρα σου, το όνομά σου είναι το δίχως άλλο νομίζω η Λάρισα και ο Άρης. Αμφότερες Κώστα φέτος κάνουν πορεία πρωταθλητισμού. Η μία Λάρισα στη Football League και ο Άρης στη Γάμα Εθνική. Η Λάρισα τη βλέπεις να ανεβαίνει, να επιστρέφει στη Super League? Σίγουρα νομίζω ότι η Λάρισα φέτος έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Σίγουρα έχει θα έλεγα είναι μακρύς ο δρόμος ακόμη, δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά βλέπουμε ότι ξέρει να παίρνει ακόμη και όταν δεν είναι καλή το αποτέλεσμα, που αυτό θα έλεγα όταν κάνεις τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μην παίζεις τόσο καλά και να κερδίζεις, γιατί στο τέλος αυτό που μένει
και όλοι ξέρουμε είναι το αποτέλεσμα και η βαθμία. Αλλά νομίζω ότι η Λάρισα αυτή τη στιγμή έχει και καλό σύνολο και καλούς προσεριστές και νεαρούς προσεριστές και νομίζω ότι στο τέλος θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Mm-hmm. Τον Άρη έχει τύχει καθόλου να τον παρακολουθήσεις, είναι δύσκολο λόγω των υποχρεώσεων που έχεις? Όχι, έχει τύχει να το δω σε ένα-δύο παιχνίδια νομίζω που... Εντός έδρας. Σε στιγμιότυπα θα λέγα πιο πολύ, αλλά αρκετά σε χρόνο. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης, εντάξει, οι ποσοστές οι οποίοι υπάρχουν και οι οποίοι είναι στο ρόστερ αυτή τη στιγμή στον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολυτέλεια για αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει ακόμη πιο πολύ στη βαθμολογία και να κάνει μια πορεία για φέτος, θα έλεγα, να είναι τελείως περαστική. Ναι. Αλλά σίγουρα πρέπει να βάλει προγραμματισμό για τον χρόνο, για την καινούργια χρονιά, γιατί να μην νομίζει κανείς ότι θα είναι τα πράγματα εύκολα στη Β' Εθνική. Mm-hmm. Και όλοι ξέρουμε ότι αν δεν παρουσιάσεις κάτι εξαιρετικό, καμία ομάδα δεν σου χαρίζει, καμία ομάδα δεν είναι εύκολα μόνο με την ιστορία και το όνομα να βγει κατηγορία. Νομίζω το και αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τον Άρη, γιατί το έζησε και πέρυσι όπως όλοι ξέρουμε. Αυτό το ζήσατε και στη Λάρισα πέρυσι, δεν είναι? Είναι στη Λάρισα αυτό ακριβώς. Όλοι στην αρχή της χρονιάς λέγανε ότι θα είμαστε περαστικοί για την κατηγορία. Σίγουρα ήρθαν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις σε μια ομάδα καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όχι καλή ομάδα. Μπορεί μια μέτρια, μάλλον μέτρια ποδοσφαιριστές με καλή ομάδα και να βγει σε κατηγορία. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θα πρέπει να κοιτάνε όλες οι ομάδες. Και έχει ένα προπονητή ο Άρης με τον οποίο έχει συνεργαστεί, Κώστα, και σε δύσκολες εποχές και πάλι μια δύσκολη αποστολή ανέλαβε στον Άρη ο Νίκος Αναστόπουλος, αλλά νομίζω ότι είναι μέτρες αυτές τις αποστολές, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι έχω να πω μόνο καλά λόγια, γιατί πραγματικά τη χρονιά την οποία συνεργαστήκαμε στον Άρη είχα πει και τότε ότι αν δεν ήταν ο κύριος Νίκος, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρναμε τότε να βγούμε κατηγορία. Και το λέω αυτό γιατί μπόρεσε μέσα σε μια δύσκολη χρονιά να μπορέσει να μας κάνει ομάδα, να μπορέσει να μας κρατήσει, να μας κάνει οικογένεια στα πολιτήρια, και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο του ατού, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε εκείνη τη χρονιά κατηγορία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι άδικα η επόμενη χρονιά αυτός ο προπονητής δεν συνέχισε. Mm-hmm. Ίσως ήρθε τώρα να συνεχίσει ό,τι είχε αφήσει τότε στη μέση. Ναι. Εσύ είχες ζήσει... Άδικα, ναι, γιατί η ομάδα είχε βγει κατηγορία. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι τότε στο σύλλογο ήταν ευχαριστημένοι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Ναι. Το λέει και ο ίδιος, ότι ήταν παράπονο, έχει μείνει. Οι οποίοι τότε δεν συνέχισε στην Super League. Mm-hmm. Κώστας, είχες ζήσει τον Άρη και στα εύκολα, θεωρητικά εύκολα, και στα δύσκολα, δηλαδή και τη μετάβαση από την χαμηλότερη κατηγορία στη Super League και τα πρώτα χρόνια της επανεκκίνησης του Άρη με ευρωπαϊκές παρουσίες. Περίμενες αυτή την εξέλιξη στον Άρη, σε στεναχωρεί, ήταν κάτι που το έβλεπες να έρχεται? Γιατί μπορεί να έφυγες κάποια στιγμή από τον Άρη, αλλά συνέχισες να παρακολουθείς την ομάδα. Η αλήθεια είναι όταν δεν κάνεις θα έλεγα σωστό προγραμματισμό ή τα σωστά κουμάντα τα οποία πρέπει να κάνεις σαν σύλλογος, νομίζω ότι τα βήματα που έρχονται είναι αρνητικά. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή πληρώνει πράγματα τα οποία δεν χειρίστηκε τότε έτσι όπως θα έπρεπε. Να. Και είναι κρίμα για αυτές τις ομάδες οι οποίες έχουν λαό να βρίσκονται σε τέτοιες κατηγορίες και να περνάνε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά νομίζω όλες αυτές οι ομάδες μέσα από αυτές τις καταστάσεις πρέπει να βγαίνουν δυνατές και να μην ξαναγίνονται λάθη τα οποία γίνανε στο παρελθόν. Ήφυγες λίγο απότομα από τον Άρη, μία ανοιχτή
Εντελώς ξαφνικά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σου έχει μείνει κάποιο παράπονο ότι μπορούσες να συνεχίσεις να προσφέρεις, γιατί βασικός ήσουν, αρχηγός της ομάδας ήσουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μιλήσει ποτέ από τότε. Ναι. Και θα έλεγα ότι δεν ξέρει κανένας το λόγο και τον τρόπο με τον οποίο έφυγα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τότε έβλεπα κάποια πράγματα τα οποία δεν μου άρεζαν. Ναι. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα οποία εγώ έβλεπα τότε, θα έλεγα ότι άρεσε. Περνούσε μετά ή ερχόταν μετά αυτά που εγώ τότε έβλεπα και δεν μου αρέσανε. Ναι. Αυτό είναι που θα πρέπει να ελέγχουν και να γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κάθε ομάδα, ότι πράγματα τα οποία βλέπεις να τα βλέπεις και να τα διορθώνεις την ώρα που πρέπει. Να τα προλαμβάνεις δηλαδή. Να τα προλαμβάνεις, ναι, και όχι να τα αφήνεις να γίνονται και μετά να μην μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Αναφέρεσαι σε καταστάσεις μέσα στα αποδυτήρια, σε καταστάσεις διοικητικές, σε τι ακριβώς αναφέρεσαι? Όχι, νομίζω ότι τότε είχαν γίνει πράγματα τα οποία, δηλαδή, ερχόταν κάθε χρόνο σε κάθε μεταγραφική περίοδο πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Σίγουρα οι πιο πολλοί ήταν ξένοι. Δεν θέλω να πω ότι είμαι αρνητικός στο να έρθει ξένος ή καλός προσδιοριστής. Ναι, γιατί ήρθαν και καλοί ξένοι, εντάξει, ναι. Μπράβο, ναι. Ίσα-ίσα για όλους μας είναι χαρά να έρχονται ξένοι και να με την παρουσία τους να βοηθάνε και εμάς αλλά και τα πιο μικρά παιδιά να γίνονται καλύτερα. Αλλά το να έρχονται κάθε χρόνο ή σε κάθε μεταγραφική περίοδο ποδοσφαιριστές πολλοί να δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα. Και κάποιοι να είναι και αμφίβολης ποιότητας ενδεχομένως. Και να μην παίζουν και παιδιά τα οποία είναι Έλληνες, τα παιδιά τα οποία μπορούν να ανεβούν από τις ακαδημίες. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν οι ακαδημίες. Να. Το να έρθει ένας ξένος και να κάνει τη διαφορά, ναι, το καταλαβαίνω, είναι το σωστό και αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά το να έρθει ο κάθε ξένος και να είναι ίδιας αξίας με έναν Έλληνα, δεν καταλαβαίνω το λόγο που πρέπει να έρθει και το λόγο που πρέπει να τον στηρίξουμε. Mm-hmm. Και να μην στηρίξουμε τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία είναι στις ακαδημίες χρόνια και θα πρέπει να πάρουν και αυτά τα παιδιά τις ανάλογες ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή είδες και άρχισαν να συνουχλούν εσύ και έφτασε στο σημείο εντελώς ξαφνικά να αποχωρήσουν. Εγώ, ναι. Τότε είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις. Εγώ σαν αρχηγός τότε είχα πει την άποψή μου. Αξιά, οι άνθρωποι τότε δεν θελήσαν να ακούσουν ή θέλαν να βλέπουν τα πράγματα έτσι όπως θέλαν να τα βλέπουν αυτοί. Εντάξει, και όλο αυτό μετά έφερε την κατάληξη στην οποία ήρθαν τα πράγματα για μένα. Ναι. Τώρα έτσι που φτάνει κοντά στο το ποδοσφαιρικό σου έτσι φινάλε, από την καριέρα σου συνολικά, από την πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχεις μείνει ικανοποιημένος? Γιατί είσαι από τους record men, έχεις παίξει σε όλες τις κατηγορίες, έχεις παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με αμύωτη ένταση. Τι έχεις έτσι αποκομίσει τελικά όλα αυτά τα χρόνια? Σίγουρα όταν παίζεις για 23 χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο και σε υψηλό επίπεδο, νομίζω ότι αν μη τι άλλο μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι. Σίγουρα μέσα από το ποδόσφαιρο έχω πάρει πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Πιστεύω ότι είναι χαρά να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα, νομίζω είναι ότι καλύτερο. Και σίγουρα αυτό που προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια με οποιαδήποτε ομάδα αγωνιζόμουν, ήμουνα σίγουρος για αυτό που έκανα και το έκανα με πάρα πολύ όρεξη και χαρά και αφοσίωση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι για να καταφέρεις αυτά τα πράγματα μπορείς να τα καταφέρεις μόνο μέσα από πολύ σκληρή δουλειά. Και αυτό που κοιτούσα να κάνω σε οποιαδήποτε ομάδα για να αγωνιζόμουν, να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα
θα μπορέσεις να καταφέρεις κάποια πράγματα και να είσαι με τον εαυτό σου καλά. Θα έχει ενδιαφέρον να μπορούσε όλα αυτά να τα διδάξεις στους μικρούς ποδοσφαιριστές, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν σε ενδιαφέρει προπονητική. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο το κομμάτι το προπονητικό και το να διδάσκεις σε μικρά παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις παίξει ποδόσφαιρο με το να μπορείς να το διδάξεις. Και είναι, θα έλεγα, για μένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, το να κοιτάμε να δουλεύουν προπονητές οι οποίοι το γνωρίζουν αυτό το αντικείμενο καλά και είναι ψαγμένοι. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις παίξει μπάλα με το να μπορείς να το διδάξεις, αυτό που είπα και πριν. Ναι. Και είναι χαρά για μένα αυτή τη στιγμή που βλέπω αρκετούς από τους και συμπαίκτες, θα έλεγα, αλλά και αντίπαλοι οι οποίοι έχουν παίξει σε αρκετά νεαρή ηλικία να είναι σε ελληνικές ομάδες και να πετυχαίνουν, θα έλεγα, ένα αξιόλογο έργο. Και θα πρέπει αυτούς τους προπονητές που είναι σε νεαρή ηλικία και βλέπουμε ότι και παρουσιάζουν έργο αλλά και ψάχνουν και δουλεύουν με αυτό που αγαπάν, να τους δίνουμε τη δυνατότητα να δουλεύουν και να τους αφήνουμε για να παρουσιάσουν το έργο που θέλουν να παρουσιάσουν στο τέλος. Mm-hmm. Και να μην δίνουμε μόνο στήριξη σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ξένο στοιχείο. Να. Θα είναι καλύτερα να δίνουμε και χρόνο και στήριξη και στα δικά μας τα παιδιά. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και άνοδο με την ομάδα σου, τον Αχιλέα Φαρσάλο, και με πολύ χαρά να σε υποδεχθούμε και τη Δευτέρα στο γήπεδο. Έγινε, και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.